σας, γυρίζουν η κόρη σας, η εγγόνη σας, δεν ξέρω τι, μέσα στην πόλη. Η αναφορά αυτή του Μητροπολίτη Κοζάνης Παύλου από Άμβωνος στο πλαίσιο του κηρύγματός του κατά των Αμβλώσεων, που εμέσως δικαιολογεί τους βιασμούς, ταράζει τα νερά ακόμη και στους κόλπους της Εκκλησίας. Το ίδιο και η τοποθέτηση του Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσοστόμου. Προσθέτω και τη δική μου συγγνώμη, ειλικρινά το λέω, ως συνεπίσκοπος, εάν σταθήκαμε αφορμή να πονέσουν άνθρωποι ως μειόφιλε. Δεν υπάρχει τραγικότερη στιγμή από το βιασμό ενός ανθρώπου, μιας γυναίκας. Και νομίζω ότι εκείνη την ώρα βιάζεται ολόκληρη η κοινωνία μας. Απαράδεκτες χαρακτηρίζουν οι γυναίκες και κυρίως οι νεαρές κοπέλες τις δηλώσεις ιεραρχών ότι ακόμη και ο βιασμός δικαιολογείται ή ότι οι ίδιες προκαλούν με τον ντύσιμό τους. Αλλιώς και οι γυναίκες στην Ανατολή, ας πούμε, που φοράνε πιο πολλά ρούχα και τέτοια, δεν θα βιαζόντουσαν. Το να φορέσω κάτι το οποίο δείχνει πιο πολύ δέρμα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι έχω ποινές στο να με παρενοχλήσει κάποιος. Ο Μητροπολίτης προέβη και σε κατήχηση κατά των αμβλώσεων. Για τους φόρους που διαπράττονται σε εκατομμύρια παιδιά αντιπεράσπιστα μέσα στην πίτρα της μάνας. Δεν μπορούμε να μιλάμε πια με αφορισμούς. Δεν θα είναι ο παπάς ή ο δεσπότης παρών όταν αυτοί οι γονείς θα μεγαλώνουν αυτό το παιδί. Έχουμε κουραστεί από τα λόγια. Από όπου και αν προέρχονται, γιατί τα λόγια δημιουργούν σύγχυση και πολλές φορές αδικούν και αυτούς που τα λένε και αυτούς που τα ακούν. Για την τοποθέτηση του Μητροπολίτη Κοζάνης, που δικαιολογεί τους βιασμούς στη σημερινή εποχή και υποστηρίζει την απαγόρευση των αμβλώσεων, κύκλοι της Ιεράς Συνόδου παραπέμπουν στην προσφάτως εκδοθή σε ανακοίνωση της Συνόδου, που περιέχει σαφείς διατυπώσεις.